Έχουν προκαλέσει αίσθηση οι δηλώσεις του Γιούνκερ. Τι ακριβώς είπε για το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας? Όλα καλησπέρα. Όντως είχαμε δηλώσει βόμβα από τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος δήλωσε σήμερα εδώ στην Ουάσιγκτον ότι οι Ευρωπαίοι ήξεραν πως κάποια μέρα η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει την κρίση που την έπληξε στις αρχές του έτους. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου δήλωσε επιλέξη. Ήταν φανερό ότι κάποια μέρα η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το είδος του προβλήματος και ήξερα ότι το πρόβλημα αυτό θα έφτανε, διότι το συζητούσαμε οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, ο Jacques-Claude Trichet στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ο ίδιος για τις προοπτικές. Συζητούσαμε για αυτό που δεν ήταν τότε γνωστό και το αποκαλούμε τώρα ελληνική κρίση. Ήξερα ακόμα, συνέχισε, ότι η Γαλλία και η Γερμανία κέρδιζαν τεράστια ποσά από τις εξαγωγές τους προς την Ελλάδα. Αλλά, πρόσθεσε ο κ. Γιούνκερ, εγώ δεν θα μπορούσα να πω δημόσια αυτό που γνώριζα. Είπε επίσης, Όλγα, ότι η ελληνική κρίση θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, αλλά όχι με τρόπο που αντιμετωπίστηκε το τελευταίο έτος. Έπρεπε, είπε, να είχε αντιμετωπιστεί πριν από 2 ή 3 δεκαετίες. Να θυμίσουμε, Όλγα, ότι αυτή η συνάντηση στην οποία αναφέρεται ο κ. Γιούνκερ έγινε το φθινόπωρο του 2008, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, τη στιγμή που κατέρρε η εταιρεία Lehman Brothers. Όλγα. Γιάννη, τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γιούνκερ? Κατά αρχή καταλαβαίνουμε ότι και στην Ευρώπη ήξεραν σίγουρα. Τώρα ανακαλύπτουμε τον παράδεισο. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Έχουμε φτάσει στις τελευταίες μέρες να τρελαινόμαστε. Όλα αυτά ήταν γνωστά από όλους. Και έχουμε τώρα μια διεθνή κρίση αυτοκριτικής, η οποία άγγιξε και τον κύριο Γιούνκερ. Τι λέει ο Γιούνκερ? Λέει, τόσα χρόνια ξέραμε ότι ξοδεύατε παραπάνω από όσα έχετε. Και για να ξοδεύσετε παραπάνω δανειζόσασταν. Και εμείς όχι μόνο το ξέραμε, σας δανείζαμε κιόλας. Και σας δανείζαμε για ποιο λόγο? Επειδή έτσι αγοράζετε γαλλικά και γερμανικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν είχε στηθεί μια ίντριγκα, είχε στηθεί μια ιστορία εκεί πέρα, ταραβέρι να το πω έτσι, όπου σας δίναμε για να αγοράζετε από εμάς προϊόντα χωρίς να το αξίζετε. Και παρόλα αυτά δεν βγαίναμε να το πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία που ήταν νομίζω γνωστό τη πάση. Και λέει τώρα ο κύριος Γιούνκερ. Και μου λέει δυστυχώς δεν μπορούσα να το πω. Γιατί δεν μπορούσα να το πει ο κύριος Γιούνκερ, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό είναι προφανές. Ήξεραν όλοι. Και ήξεραν όλοι, όχι μόνο όλοι οι δικοί μας, ήξεραν και όλοι οι ξένοι. Και βεβαίως, για να μην τα βγάλουμε από πάνω μας, δεν φταίνε οι ξένοι που ξέραν και δεν μιλάγανε που χρεοκοπήσαμε. Μόνοι μας δείξαμε έξω τη χώρα. Αλλά και αυτοί έχουν βαθύτατη ευθύνη γιατί μας ανέχτηκαν αυτές τις πρακτικές όλο αυτόν τον καιρό. Τις ανέχτηκαν με το αζημίωτο, θα λέγαμε, Παύλο. Διότι εδώ υπάρχει μια υποκρισία γύρω από αυτό το πρόβλημα. Πριν από έναν χρόνο οι Γερμανοί υπερπαρίστανταν ότι έπεσαν από τα σύννεφα όταν αποκαλύφθηκε το πρόβλημα του ελληνικού ελλείμματος και κατ' επέκταση και του ελληνικού χρέους. Και μας είπανε με πολύ υποτιμητικό τρόπο ότι όλο αυτόν τον καιρό μας ζούσαμε με δανεικά και ζούσαμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Που μας δίναν αυτοί για να αγοράσουν τα δικά τους προϊόντα. Αυτή είναι η άλλη μισή αλήθεια. Τώρα για το γιατί δεν τα έλεγε ο κύριος Γιούνκερ, η απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί ο κύριος Γιούνκερ είναι από το Λουξεμβούργο. Μια ελάχιστη χώρα που είναι μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και υπάρχει χάρη στην ανοχή της Γαλλίας και της Γερμανίας. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης. Δεν μας αθωώνει η δήλωση του κ. Γιούνκερ και η υποκρισία που αποκαλύπτεται πίσω της, γιατί φταίμε εμείς. Είδαμε το τυρί, τα φτηνά δανεικά, τα χαμηλά επιτόκια, δεν είδαμε τη φάκα. Ότι έτσι πέφτουμε μέσα σε μια μαύρη τρύπα χρέους. Και φταίμε εμείς, φταίνουν οι πολιτικές ηγεσίες μας. Ναι, προπάντων εμείς. Από την άλλη μεριά όμως, η υποκρισία είναι φοβερή. Υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο όλοι ξέρανε ότι από τη στιγμή που υπάρχει το ευρώ, που δημιουργείται η ζώνη ευρώ, οι πιο αδύναμες οικονομίες χάνουν ανταγωνιστικότητα υπέρ των πιο ισχυρών.